Σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ως ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας. Όσοι ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες σίγουρα θα τον γνωρίζουν. Μου δόθηκε έτσι η δυνατότητα να μιλήσω μαζί του γιατί υπήρξε μια συζήτηση γύρω από το πρόβλημα με τα σχολεία της ΓΑΒΔΟ. Ξέρετε, εκεί στη ΓΑΒΔΟ υπάρχουν δύο μαθητές οι οποίοι δεν έχουν όχι χώρους να κάνουν μάθημα, αλλά δεν υπάρχει καμία τεχνολογία για να υποστηρίξει αυτά τα οποία πρέπει να διδαχτούν. Έτσι λοιπόν θα συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Σακαρίκα, τον οποίο και καλησπερίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακαρίκα, που είστε μαζί μας. Ο κύριος Σακαρίκα, 50 χρόνια δάσκαλος, έχετε αναπτύξει από τους πρώτους ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Μάλιστα, ψάχνοντας για σας, είδα ότι είστε πραγματικά, αν όχι ο πρωτοπόρος, από τους πρωτοπόρους στις τεχνολογίες και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω την κουβέντα μας μαζί σας, πέρα από το ότι είναι μεγάλη μας χαρά να μιλάμε με τέτοια μυαλά. Θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, ας πούμε, της ΓΑΒΔΟ, όπου εκεί υπάρχουν δύο μαθητές με τα προβλήματα που περιέγραψα, μην τα ξαναπώ τώρα και χάνουμε χρόνο πολύτιμο από την εκπομπή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω 5 λόγια για τη δουλειά που κάνω αρκετά χρόνια. Όταν με απασχόλησε η περιοχή της Πίνδου, όπου όταν τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο σχολείο και δεν υπήρχε σχολείο, οι οικογένειες αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τον τόπο, να πάνε σε ένα αστικό κέντρο και φυσικά ο τόπος ερήμωνε, δεν επέστρεφαν και έτσι, αν πάτε στον κύριο κορμό που στήριξε τον ελληνισμό για χιλιάδες χρόνια, θα έλεγα, θα συναντήσετε κλειστά σπίτια εγκαταλελειμμένα. Παράλληλα, πληροφορήθηκα και το πρόβλημα των ακριτικών νησιών μας, όπως είναι η Γάβδος, η Λειψή, το Μαθράκι και τώρα το Αγαθονήσι. Εγώ είχα μελετήσει αυτή την υπόθεση εδώ και μια δεκαετία, συν κάτι παραπάνω. Εκεί που υπάρχει ανάγκη σε αυτή την υπέροχη πατρίδα, γιατί θέλω να τονίσω κάτι, η πατρίδα μας είναι ευλογημένος τόπος. Τα βουνά και τα νησιά μας τα ζηλεύουν άλλοι. Αυτή η ποικιλομορφία δεν υπάρχει αλλού. Στην κεντρική Ευρώπη που ειδικεύθηκα θα βρει κανείς επίπεδο, έδαφος και χώρες που διασχίζονται σε 2 ώρες με αυτοκίνητο. Εμείς σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο την εκπαίδευση τη μετατρέψαμε σε κατάρα. Γιατί παρόλο που το Σύνταγμα επιβάλλει όλοι οι Έλληνες, όλα τα Ελληνόπουλα, να έχουν τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, η ύπαιθρος θα έλεγα πως είναι εγκαταλελειμμένη και μάλιστα μου έχουν πει πως σε πολλές περιοχές λίγο παλιότερα, ας πούμε στο Θάγραφα, όπου υπήρχε νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, διδάσκονταν τα παιδιά περίπου το 30-40% της εκπαιδευτικής ύλης. Για φανταστείτε, ένα παιδί που παρακολουθεί ένα κεντρικό σχολείο, δημόσιο, καλό δημόσιο ή ιδιωτικό, και που θέλει να γίνει γιατρός, να συναγωνιστεί ένα παιδί που βρίσκεται στους Λειψούς. Ας πούμε, απόψε που ρύθμιζα μια σειρά μαθημάτων διαδικτυακά με το Αγαθονήσι, που είναι δίπλα στην Τουρκία. Και ήταν 4 παιδάκια, ένα εκ των οποίων στην τρίτη λυκείου. Αυτό το παιδί θα μπορέσει ποτέ
να μπει σε μια σχολή και να ανταγωνιστεί τα παιδιά που είναι σε ένα κέντρο, αστικό κέντρο. Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια εκεί, δεν υπάρχει ενισχυτική εκπαίδευση. Όχι, δεν γίνεται. Ακριβώς. Έτσι, σχεδίασα έναν τρόπο ώστε και αυτά τα παιδιά να παίρνουν ανάλογη, αν όχι ίση εκπαίδευση, εκεί που βρίσκονται. Χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί η οικογένειά τους. Ο βαρβαρικός τίτλος της μελέτης μου είναι School Class Extension. Θα τον μεταφέρω στην ελληνική που το χρησιμοποιούμε. Επέκταση σχολικής τάξης. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά σε μια σχολική τάξη να πάρουμε με ένα μαγικό τρόπο μερικές θέσεις και να τις μεταφέρουμε, ας πούμε, για την περίπτωση της Γάβδου, από ένα γυμνάσιο της Κρήτης, την αντίστοιχη σχολική τάξη, να μεταφέρουμε δύο θέσεις στη Γάβδο. Προσέξτε, δεν μιλάω για την τηλεκπαίδευση όπως δόθηκε, που δόθηκε με πολύ πολύ άσχημο τρόπο. Από ό,τι γνωρίζω, είστε εναντίον της τηλεκπαίδευσης, από ό,τι γνωρίζω. Κάνω λάθος? Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαι υπέρ της απομακρυσμένης εκπαίδευσης, αλλά όχι της τηλεκπαίδευσης όπως δόθηκε, που δεν προετοιμάστηκε τίποτα. Γιατί, αν δείτε ένα κείμενό μου, γιατί δημοσιογραφώ, θα βλέπατε ότι εδώ και 10 χρόνια που έχω προτείνει αυτό το πράγμα, αν το υιοθετούσαν, θα ήμασταν έτοιμοι την περίοδο της πανδημίας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι μπορούμε να οργανώσουμε μια σχολική τάξη που μπορεί να βρίσκεται σε ένα πειραματικό σχολείο, όχι στην Κρήτη, στην Αθήνα. Και εκεί να έχουμε εικονικούς δύο μαθητές που βρίσκονται στην Γάβδο. Αυτά τα παιδιά θα αισθάνονται πως είναι μαθητές της τάξης του σχολείου της Αθήνας. Δεν θα υπολείπονται σε τίποτα. Θα παίρνουν τη γνώση από έμπειρους καθηγητές. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας επόπτης καθηγητής, ο οποίος θα αποσπαστεί για 6 ή 12 μήνες. Εγώ πρότεινα ένα ζευγάρι νέων καθηγητών που θα ήθελαν να βοηθήσουν την πατρίδα, γιατί η Γάβδος πλέει πάνω σε υδρογονάνθρακες. Και κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Τι χθεσινές ανακοινώσεις για την έρευνα των υδρογονανθράκων, που τους έχουμε απόλυτη ανάγκη. Ναι. Φροντίζουμε λοιπόν για τον υπόγειο πλούτο μας, αλλά δεν φροντίζουμε για τον υπέργειο, που είναι οι άνθρωποι μας. Έτσι λοιπόν, στη Γάβδο θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση με ελάχιστο κόστος, γιατί όταν με ρώτησαν καλά και πού θα βρούμε αυτόν τον εξοπλισμό, τους είπα, τον έχω ήδη έτοιμο. Τον έχω προμηθευτεί αυτόν τον εξοπλισμό και δεν έχω παρά να τους στείλω. Να οργανώσουμε την τάξη. Δεν χρειάζεται αυτό, θέλω να σας πω. Εξοπλισμός και πάλι χωρίς την τηλεκπαίδευση, γιατί όπως είπαμε είστε εναντίον, πώς αυτό θα μπορέσει να αποδώσει καρπούς? Διότι φαντάζομαι ότι όλα αυτά που μου λέτε τα έχετε παρουσιάσει στο Υπουργείο Παιδείας ή σε αρμοδίους. Έτσι δεν είναι, και Σακαρικά? Και μάλλον για να μου τα λέτε έτσι δεν δώσαν σημασία. Προφανώς. Ναι, και μια μεγάλη μελέτη 30 ετών, όπου αλλάζει πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας, με πρώτο να καταργεί τις εισαγωγικές εξετάσεις που είναι τελείως άχρηστες, σε έναν αξιόπιστο κράτος προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αξιοπιστία, εγκυρότητα, τίποτα άλλο. Δεν δίνουν εξετάσεις παρά μόνο αφήνουν κατάλοιπα στα παιδιά. Όταν ρωτούσα τα παιδιά, τους φοιτητές, τι είναι το χειρότερο που θυμούνται από την εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας, μου είπαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν κατάρα για μένα. Λοιπόν, ούτε και εκείνο που έχει η Υπουργός έχει μια προμελέτη μου. Ούτε και σε εκείνο έδωσε σημασία. Τι προτείνετε γι' αυτό? Τι προτείνετε? Να καταργηθούν λοιπόν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς να αντικατασταθούν, με ποιο τρόπο θα μπαίνουν οι μαθητές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα? Όταν έχουμε
όταν έχουμε λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται πολύ. Όχι, σε επόμενη εκπομπή δεσμεύομαι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, ναι. Ακριβώς. Να δεσμευτούμε λοιπόν σε επόμενη εκπομπή να σας εξηγήσω με λεπτομέρεια. Εντάξει, γιατί όταν το παρουσίαζα σε μερικές πόλεις, έμειναν οι άνθρωποι, έλεγαν, μα είναι δυνατόν να τους προτείνεις κάτι τέτοιο και να μην θέλουν να τα αποδεχτούν. Ας πάμε όμως στη Γάβδο. Στη Γάβδο υπάρχουν δύο παιδιά, η Κέλλη και ο Νικόλας. Τους έκανα μαθήματα το καλοκαίρι, μέσα από το διαδίκτυο. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, δεν έχουν αυτή την σχολική τάξη. Δεν ζητούν οι άνθρωποι γυμνάσιο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας λέει δεν έχω τη δυνατότητα να στείλω 7 καθηγητές στη Γάβδο για δύο παιδιά. Δεν του ζητάει κανείς κάτι τέτοιο. Απλά του ζητάμε να αποσπάσουν ένα ή δύο καθηγητές, να διδάσκουν εκείνη τα μαθήματά τους και τα υπόλοιπα μαθήματα να τα παίρνουν από μια αντίστοιχη τάξη ενός ορισμένου σχολείου, που θα είναι καλά οργανωμένο όμως να μεταφέρει εικόνα και ήχο εκεί, κωδικοποιημένη, να μην βγαίνει προς τα έξω, να μην μπορεί να τη δει άλλος και να πηγαίνει από σχολική τάξη σε σχολική τάξη. Μάλιστα. Τι έχει άκουσα, κόστος μεγάλο, όχι, όχι, ακούει το ωραίο. Έχει μεγάλο κόστος αυτό, γι' αυτό σας το αρνηθήκανε. Ελάχιστο. Μα γιατί τότε το αρνηθήκανε, αφού ακούγεται, λογικό ακούγεται. Μα δεν θέλουν να μας ακούσουν. Μάλιστα. Δεν θέλουν πραγματικά να μας ακούσουν. Έγιναν 5 επερωτήσεις στη Βουλή. Μάλιστα, σε μια, εγώ τις παρακολούθησα όλες. Μία που παρουσίαζε η κυρία Μακρύ, η οποία είπε, η υπουργός μου μου είπε ότι δεν γίνεται, διότι είσαστε εκπρόθεσμοι, διότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι. Φυλαγόμουν να μην φάω, μην ξεφύγει καμία σφαλιάρα και τη φάω κι εγώ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας? Είπε κάτι που δεν θα έπρεπε να υποθεί από δημόσιο λειτουργό. Στη μελέτη μου αυτή εγώ, που εκεί ήδη κάνω μαθήματα σε ακριτικά νησιά, στα ακρότατα νησιά, λοιπόν, στη μελέτη μου αυτή διαπίστωσα ότι υπάρχουν ανάγκες για 150 περίπου περιοχές που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Είπα να το εφαρμόσουμε στη Γάβδο, να δούμε ότι λειτουργεί και μετά να το εξαπλώσουμε. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό νησάκια, ένα σωρό βουνοκορφές που αναγκάζονται οι γονείς να μετακινηθούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ο Γενικός Γραμματέας όμως είπε δεν θα το κάνουμε για τη Γάβδο, διότι το ζήτησαν κι άλλοι. Και εμείς δεν θέλουμε να απλωθούμε να το ζητήσουμε άλλοι. Το είπε αυτό αντί να πετάει από τη χαρά του, ναι, που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. Δεν θέλουμε να απλωθούμε γιατί. Μεγαλώνει το κόστος, επαναλαμβάνω. Όχι, μου λέτε εσείς. Όχι, όχι, το κόστος θα ήταν το ίδιο. Άρα, για φανταστείτε. Μια σχολική έχουν τη δική τους λογική. Τι να ναι, πω, μια σε αυτή τη χώρα τάξη του παραλόγου, μάλλον η δική τους λογική επικρατεί. Λοιπόν. Σωστά. Μια σχολική τάξη ενός κεντρικού σχολείου πειραματικού θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 25-30 περιοχές άλλες, ναι, με ένα-δύο παιδάκια της ενίσχυσης τάξης. Το εξηγήσατε. Ναι. Ναι, βέβαια. Το άλλο που υπόθηκε είναι είσαστε εκπρόθεσμοι. Και τρελάθηκα. Δεν μπορεί η πολιτεία να λέει στον πολίτη ήσουν εκπρόθεσμος. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο θα μας τρελάνει τελικά. Έτσι, τα παιδάκια της Γάβδου μένουν χωρίς γυμνάσιο. Καλά κάνουμε, κύριε Σακαρίκα, και τα λέμε αυτά και δεσμεύομαι θα τα πούμε και πιο εκτενέστερα, πιο εκτενέστερα, σε μια άλλη εκπομπή που θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο. Κάναμε μια πρώτη έτσι τηλεοπτική γνωριμία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι χρήσιμο να ακούγονται αυτά, γιατί ξέρετε, έρχονται και εκλογές. Να ξέρει ο κόσμος ποιους ψηφίζει, αλλά και γιατί τους ψηφίζει. Διότι αν μετά από τόσα που γίνονται και ακούγονται μεταξύ αυτών, βάζουμε και τα δικά σας τώρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα, έτσι, φωνή βόντων εν τη ερήμο στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κόσμος δεν θέλει το καλό των παιδιών του και δεν θέλει το καλό των παιδιών όλης της χώρας, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαστε αντάξει της μοίρας μας και της τύχης μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σακαρίκα. Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ.